πόσο χαρούμενος είμαι που μαζί μου σήμερα είναι η Βάνα Μπάρμπα. Θα το λέω κάθε φορά που τη συναντώ, γιατί ρε παιδί μου, κάποια πράγματα μένουν στη μνήμη. Η πρώτη μας τηλεοπτική συνάντηση τότε με τη Face στο Μέγκα ήταν επεισοδιακή. Ήρθε, είχε περάσει ο χρόνος. Της δώσαμε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι της άρμοζε και της έπρεπε. Τσαντίστηκε, έφυγε στον αέρα, βριστήκαμε και εκείνη σε δηλώσει και εγώ αυτό. Και μετά από τότε, όταν βρισκόμαστε πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση ο ένας για τον άλλο, συναντιόμαστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ να συναντιόμαστε. Γιατί ρε παιδί μου, καμιά φορά οι σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να περνάνε και από κόντρα για να δεις πραγματικά αν τον άλλο το γουστάρεις και τον πας ή θα τον γουστάρεις και τον θεωρείς βλάκα. Νομίζω ότι η σύγκρουση είναι ένα κομμάτι απαραίτητο στις σχέσεις. Να σου πω κάτι. Εσύ έτσι δεν το λέω τώρα για μας, αλλά γενικά πρέπει να είσαι συγκρουσιακός άνθρωπος. Δηλαδή είσαι άνθρωπος που θα το πεις αυτό που πιστεύεις χωρίς να αισθανθείς. Όχι πλέον. Όχι πλέον, ναι. Προσπαθώ να το δουλεύω. Θεωρώ ότι ο χρόνος μας αλλάζει. Προσπαθώ να το δουλεύω. Όταν κάτι προσβάλλει τις αξίες μου και τις αρχές μου, θα είμαι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι οι αξίες είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος προσβάλλει, δηλαδή, αν δω μια μεγάλη κυρία, δεν τις φερθούν καλά. Έτσι, είναι ένα κομμάτι που μέσα μου θα με θίξει και εκεί θα βγάλω την αλήθεια μου. Αλλά γενικά προσπαθώ να μην μιλάω πολύ. Και να μην. Δεν είμαι αυτό που ήμουν παλιά, δηλαδή τόσο μπούμ. Θυμάμαι, είδα τη σκηνή μας που είχα κοκκινήσει ολόκληρο. Αλλά νομίζω ότι μετά. Τι είναι αυτό που σε άλλαξε, η μητρότητα, πιστεύεις, Βάνα? Ο χρόνος. Ο χρόνος, η ωριμότητα που. Και σένα σε άλλαξε. Όλους μας αλλάζει ο χρόνος. Είδες, νομίζω ότι και η πατρότητα και η μητρότητα, αλλά ο χρόνος. Ο χρόνος είναι η μεγάλη αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων. Όταν μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι θέλει δουλειά. Διάβασα μια εκπληκτική σου συνέντευξη σε ένα γυναικείο site. Πού, πότε, τι έκανα. Στον Ποβαρή, πριν από. Δεν θυμάμαι πόσες εβδομάδες είχε δώσει. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ. Που είπες, ρε παιδί μου, εκεί, λες ότι εγώ στα ντουζένια μου που ήμουν το απόλυτο sex symbol κτλ. Πανέμορφη κούκλα, 35-36 χρονών, αποφάσισα να κάνω παιδί, ξέροντας ότι διακυβεύεται όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Του sex symbol, ας πούμε. Μα και γιατί το έκανες τότε αυτό, ρε Βάνα? Καταρχάς, ένιωθα πολύ χορτάτη. Είχα ζήσει μια υπέροχη ήδη, ζωή. Στα 35-36. 37 έτσι. Έκανα το παιδί. 37, okay, και ήταν, ναι. Ήταν το πικ όμως. Ήταν τότε αυτή η υπέροχη ζωή που είχαμε ζήσει μέσα από μια αναγέννηση. Η πρώτη δεκαετία ήταν 50-60 της πατρίδας μας. Μετά το 80, ας πούμε, το 80s και τα 90s ήταν μια υπέροχη εποχή. Mm-hmm. Εκεί ένιωθα ένα κορεσμό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που με φώτισε ο Θεός και μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνει μητρότητα. Ρίσκαρα πολλά. Μερικά πράγματα δεν τα ήξερα, Γιώργο. Όταν όπως... γίνεσαι, δεν ξέρεις ότι αυτό που θα χάσεις είναι ότι σ' αλλάζει η μητρότητα για όλη σου τη ζωή. Δεν έχεις... έχεις ένα νιάξιμο, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος καταρχάς. Εμείς ήμασταν κάκο μαθημένοι. Ακριβώς, δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Το νιάξιμο, η έγνοια για τα παιδιά, το ότι κάθε μέρα και χωρίς ανταπόδοση, δεν περιμένουμε τίποτα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν το αλλάζω με τίποτα. Έχασα πολλά. Έχασα, θα μπορούσα να είμαι δεν ξέρω πώς. Μπορεί να ήμουν στο Hollywood, να είχα μείνει στην Αμερική. Έκανα κι εγώ κάποιες επιλογές, δηλαδή δεν ξέρω, η ζωή μου τα έφερε έτσι ώστε να αισθάνομαι τώρα τόσο γεμάτη. Πες μου κάτι τώρα, επειδή εσύ επέλεξες και μια μητρότητα η οποία μεγάλωσε και το παιδί μοναχική, ναι. Μοναχική. Χωρίς τον άντρα με τον οποίο. Σύντροφο. Το σύντροφο με τον οποίο είμαι ευγνώμων, γιατί κάθε πατέρας που μας δίνει, κάθε άντρας που μας δίνει ένα παιδί, πρέπει να πάψουμε να είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Ακόμα και αν έχουμε παράπονα, ακόμα και αν έχουμε θέματα, πρέπει να είμαστε ευγνώμων. Εγώ έχω να τον δω 6 χρόνια. Έχει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει Χριστούγεννα και να είμαστε μαζί με το παιδί και με τα δικά του παιδιά και να είμαστε όλοι μια γεμάτη αγάπη. Όμως. Όταν ακούσα να μου πούν κάτι κακό, λέω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να μιλήσει άσχημα. Είδες όμως πόσο μεγάλο. Βλέπεις πως άλλαξε, γιατί εγώ είχα θυμό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είδες. Γιατί είναι ένα άνθρωπο που δεν ήταν δίπλα στο παιδί του και στη γυναίκα με την οποία μεγάλωσε μόνο το παιδί. Επέλεξε. Okay. Ναι. Πολύ μπαμπάδες το κάνουν αυτά, Γιώργο. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη χ. Για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Στην Ελλάδα είναι κάτι τραγικό. Ό,τι χειρότερο. Τραγικό, τραγικότατο. Παρ' όλα αυτά δεν κρατάς κακία και λες τον ευχαριστώ που μου χάρισε το παιδί. Μου έκανε ένα παιδί, ναι. Και δεν θα επιτρέψω ποτέ και στην κόρη μου και σε κανένα να μιλήσει άσχημα γι' αυτόν. Ποτέ. Η Φέδρα τι σχέση έχει μαζί του τώρα? Έχει να τον δει αρκετά χρόνια. Έχει ένα πόνο μέσα της. Βέβαια και ο ίδιος δεν μου έχουν συγχωρεί τη δημοσιοποίηση προφανώς. Ότι και εγώ με το θυμό που είχα, γιατί ξέρεις κάτι, η αγάπη τα σβήνει όλα. Για ποιο λόγο, εγώ δεν ζήτησα ποτέ χρήματα. Δεν είμαι η μητέρα που είπα, ξέρεις, θέλω διατροφές. Έδειξα μια γενναιοδορία σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο που ζήτησα είναι τον ίσιο, τη μυρωδιά του πατέρα. Γιατί το στερείς? Ποιον τιμωρείς? Μια γυναίκα που δεν σου ζητάει χρήματα? Δηλαδή, δεν σου ζήτησε ποτέ τίποτα? Δηλαδή, εκεί είναι λίγο άδικο.
Έτσι δεν είναι. Και τι φταίνουν τα παιδιά, ρε φίλε. Το παιδί, δηλαδή η φέτρα τι φταίει, ας πούμε. Ακριβώς. Άντε, πες ότι εσείς μεγάλοι, εμείς οι μεγάλοι έχουμε τα θέματά μας. Τα παιδιά τι φταίνουν. Ακριβώς. Και πάλι σου λέω, προσπαθώ να. Έχει κάνει καινούργια οικογένεια. Θέλω να είναι ευτυχισμένη, γεμάτη αγάπη. Αλλά δεν θα συγχωρήσω. Αυτό που τραβάω στην εφηβεία, που πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά. Γιατί έχω ένα σωματείο. Έχουμε ένα σωματείο που έχω πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Mm-hmm. Τη δύναμη ζωής και αγάπης. Mm-hmm. Βλέπω πολλές παρατημένες γυναίκες μόνες τους. Αλήθεια. Τι είναι τραγικό, ρε φίλε. Είναι τραγικό αυτή η ανυμποριά των αντρών. Δηλαδή, για ποιο λόγο τις αφήνουν μόνες τους, πάνε σε άλλες σχέσεις. Λες και δεν είναι δικά τους παιδιά. Και δεν είναι. Σαφώς είναι οικονομική επιμέλεια, αλλά είναι και η αγάπη. Είναι να δεις τι κάνει. Πιο σημαντικό είναι η αγάπη. Τραγικό. Η μάνα δεν το κάνει αυτό η γυναίκα. Ο άντρας το κάνει. Ναι. Δυστυχώς. Πες μου κάτι τώρα. Η Φέδρα είναι 17-18. Είναι 17. Τελειώνει το σχολείο. Τι, ασχολείται με το modeling, διάβασα. Όχι, όχι, τα σταμάτησε όλα. Α, τα σταμάτησε όλα. Τα σταμάτησε όλα γιατί είναι μαγκάκι. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτή. Είναι μαγκάκι. Δηλαδή μου είπε. Και στην αρχή τρόμαξα. 15 χρονών, καλονή, κούκλα. Όχι, λέω. Δεν είχα δικαίωμα να τη πω τίποτα. Ναι, γιατί όταν η μαμά τα έχει κάνει τα μικρά τα τη. Ένα αυτό, αλλά και δεύτερον τα παιδιά δεν πρέπει. Δεν μπορεί να τη πει τι να τη επιβάλλει. Θα το έκανε. Σωστό. Την άφησα ελεύθερη. Ευτυχώς επέλεξε, μου είπε εγώ δεν είμαι γι' αυτό τον τομέα. Α, ναι. Μόνη το δοκίμασε λίγο και είπε ότι δεν θέλω. Μόνη της. Και πήγε στο πανεπιστήμιο. Τώρα θα πάει στο Αμερικάνικο κολέγιο, γιατί θέλω να. Δεν είμαι εναντίον των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά είμαι εναντίον της ελληνικής παιδείας σε κάποια πράγματα. Ναι. Της σημερινής, έτσι. Mm-hmm. Και σιγά και σιγά. Τι θέλει να σπουδάσει. Φύγει. Θέλει να φύγει έξω και να σπουδάσει. Κοινωνικές επιστήμες. Κοινωνικές επιστήμες. Mm. Και πολιτικές επιστήμες. Mm. Είναι καλά, είναι καλά. Βρίσκει τον εαυτό της. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των γονιών που λέω: ανοίξτε τα φτερά σου. Θα είμαι πάντα εδώ. Η αγάπη μου θα συσκευάζει πάντα. Διάβασα κάτι άλλο στη συγκεκριμένη συνέντευξη που σου ανέφερα πριν που μου έκανε εντύπωση. Λες, μια γυναίκα που νομίζω ότι την έχει ερωτευτεί όλη η Ελλάδα, δεν υπάρχει άντρας που να μην μπορεί να ήταν ερωτευμένος και να σε ήθελε, λες ότι ερωτεύτηκα όλους τους άντρες με τους οποίους ήμουν μαζί, δεν αγάπησα κανέναν. Ναι. Μα είναι άλλο η αγάπη, άλλο ο έρωτας. Ίσως και γι' αυτό τιμωρήθηκα. Ο έρωτας τι είναι, ο πόδος ο σαρκικός είναι ο έρωτας. Σαρκικός και είναι και ο εγωισμός. Η αγάπη είναι ανιδιοτέλεια. Η αγάπη μετριέται με ό,τι απαρνιέσαι για χάρη της. Την αγάπη μου τη δίδαξε η μητρότητα. Εγώ νόμιζα ότι τους αγαπούσα, δεν τους αγαπούσα. Όχι. Μόνο την πάρτη μας κοιτούσαμε. Και νομίζουμε, εμείς ξέρεις τι κάνουμε, κάνουμε ένα λάθος οι άνθρωποι. Μετατρέπουμε τον έρωτα σε αγάπη. Δεν είναι έτσι. Η μητρότητα μου έμαθε σημαίνει αγάπη. Απαρνιέμαι μένα, απαρνήθηκα αυτό που ήμουνα για το παιδί μου, για τη επιλογή μου, δεν μου το ζήτησε κανείς. Ο έρωτας όμως έχει τον εγωισμό. Θα κοιτάξεις άλλον, θα σου κόψεις το κεφάλι. Γι' αυτό λέω, ερωτεύτηκα βαθιά, αλλά δεν αγάπησα ποτέ. Η αγάπη είναι πιο βαθύ συνέστημα. Το μοναδικό. Νομίζω ότι η αγάπη είναι αυτό που λέει η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Ότι η αγάπη δεν εκπίπτει. Η αγάπη ποτέ δεν παζαρεύεται. Είναι ένα τρομακτικό κομμάτι και έχει κάνει τη μουσική ο Κιζλόφσκι. Τρομακτικό κομμάτι. Θα πρέπει να το ξαναβάλουμε, να το ψάξουμε. Γιατί δεν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθείς σοβαρά με την πολιτική. Το λέω και το εννοώ. Ασχολούμαι δηλαδή, χωρίς να θέλω να μπω στα πράγματα. Ασχολείσαι, το ξέρω ότι έχεις πολύ έντονη κοινωνική δράση κτλ. Ναι, έχω. Γιατί δεν πας τώρα που έκανε αυτό το προσκλητήριο, ρε παιδί μου, Τσίπρας, να σε δούμε. Δεν βουλευτή. Θέλω να μπω στα κόμματα. Γιατί, δεν θέλω. Ρε, γιατί θα με πνίξει. Θα πολύ δεν μου πάει το ταγεράκι εμένα. Το εννοώ, δεν το λέω για να σου το πω. Κάνεις λάθος. Για μένα τα πολιτικά κόμματα στην πατρίδα μου αυτή τη στιγμή είναι τρομερό. Είναι ένα λησβερίσι το οποίο δεν είσαι ελεύθερος. Άκουσε κάτι. Εμένα, αν μου στερείς την ελευθερία μου. Και την αλήθεια μου δεν είμαι εγώ. Ναι. Ακόμα και το τι ήθελα να μπω στη Βουλή ήταν λάθος. Καταρχάς, εγώ ήμουν στο κέντρο. Είναι λάθος. Ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι μου ανήκεις, θα ανήκεις σε εμάς, θα λες αυτό που σου γράφουμε εμείς, θα κάνεις αυτά που λέμε εμείς. Το κοινάλ θα σου στείλει 100 κατεβατά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να. Εγώ δεν ανήκω σε κανέναν. Δεν ανήκω στην πατρίδα μου. Είμαι ελεύθερη να βγάλω ό,τι μου κατέβει το κεφάλι μου, να το κάνω πράξη. Για ένα ιδεατό, για παράδειγμα. Έχω κάνει το Σωματείο Δύναμη Ζωής. Ναι. 2.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα κάνουμε τη συναυλία με τον Γκραουνάκη, με τον εξαιρετικό δήμαρχό μας, τον Μπακογιάννη. 4 Φεβρουαρίου, έτσι. 4 Φεβρουαρίου. Πού θα γίνει αυτό, στην ελληνική σκηνή. Ελληνική σκηνή. Για τους γιατρούς του κόσμου. Τέλεια. Που κάνουν τεράστια δουλειά. Κάνω αγώνα. Έχω δηλαδή αυτή η ελευθερία που καμιά φορά δεν τα καταφέρνουμε και καμιά φορά τα καταφέρνουμε. Είναι τόσο ωραίο. Φαντάζει εμένα με ένα κουστούμάκι να είμαι, να ανήκω στο πολιτικό γίγνεσθε που να μου επιβάλλει τι θα πω. Δεν θα μπορώ, Γιώργο. Και ειλικρινά σου μιλάω, δεν θεωρώ ακόμα όρημη την πολιτική σκηνή του τόπου. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε καινούργιες συμπράξεις. Δηλαδή, εγώ, σαν Ελληνίδα, θα ήθελα να δω. Έρχεται δύσκολη χρονιά. Θα ήθελα να δω
μία ταύτιση κομμάτων και ιδεών. Είμαι υπέρ της κεντροαριστεράς. Άρα δηλαδή θα ήθελες εσύ, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑ να κατεβούν μαζί. Βεβαίως. Κεντροαριστερά. Και να μην σου πω ότι θα ήθελα και τα τρία κόμματα μαζί. Βαρέθηκα και να βλέπω αυτόν τον πόλεμο. Μαζί. Βέβαια. Οι άξιοι άνθρωποι είναι λίγοι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και ανοίγουν και σε πολλά κόμματα. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή τι θα έλεγα τώρα, δεν συνεργάζομαι με τον Μπακογιάννη, τον κύριο Μπακογιάννη που είναι εξαιρετικός. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να παραβλέψω ανθρώπους που είναι στην δεξιά που είναι εξαιρετικοί. Mm-hmm. Με το ΣΥΡΙΖΑ δούλεψα εξαιρετικά. Είχαμε κάνει τόσα πράγματα. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Και θέλω να πω μία ρίση που την εκτιμώ πάρα πολύ. Λένε ότι η ελευθερία και η αλήθεια είναι πολύ ακριβές εταίρες. Και αυτό δεν έχουν και καλούς πελάτες. Μάλιστα. Είχες και μία απώλεια πρόσφατα. Διάβασα ότι έφυγε η αδερφή σου. Ναι. Με την οποία είχατε πολύ στενή σχέση. Ξέρεις Γιώργο, είναι κάτι που δεν θέλω να το πολύ συζητάω γιατί είμαι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Είναι πρόσφατο, ε. Είναι πρόσφατο, είναι πρόσφατο και αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Απ' την άλλη, θέλω να πω σε όλους που έχουν οικογένεια και αδερφούς, κάθε μέρα να ζουν σαν να είναι η τελευταία του στιγμή. Γιατί εγώ τώρα που την έχασα, τώρα κατάλαβα πόσο λάθος έκανα, που δεν έδινα χρόνο. Και είμαι γεμάτη ενοχές, όλοι στο θάνατο περνάμε ενοχές. Αλλά τώρα πια είναι αργά. Κατάλαβες, είναι δύσκολο. Ήταν άρρωστη δηλαδή και... Είχε αυτή την καταραμένη αρρώστια που πλέον είναι ένα... Όλες οι οικογένειες. Όλες οι οικογένειες έχουν, το βιώσαμε κι εμείς. Ήταν πολύ δύσκολο. Μου άλλαξε τη ζωή. Είναι αυτό που λένε ότι ξυπνάς μια μέρα και λείπει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου. Αυτό σου αλλάζει όλη τη ζωή. Πρόλαβες να την αποχαιρετήσεις, να της πεις αυτά που ήθελες να της πεις. Ναι. Αυτό τουλάχιστον σου κάνει την καρδιά λίγο. Αυτό ναι, αλλά και πάλι μου λείπει πάρα πολύ, είναι τραγικό. Αυτή η απώλεια με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά επειδή δεν θέλω μέρες που είναι, θα ήθελα να πω ότι όλοι οι άνθρωποι που συμπάσχουμε και έχουμε χάσει αγαπημένους, αν μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο όνομά τους, στην ψυχή τους. Δηλαδή να πάμε σε ένα νοσοκομείο, να δούμε ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Να έρθουν σε εμάς, στα σωματεία μας που έχουμε ανάγκη, που δίνουμε, ξέρω εγώ. Εγώ έχω ανάγκη τώρα να πες κάνω. Να σου πω τι θέλω. Έχουμε 14 παιδιά ναι. που είναι ξένα, δεν είναι Ελληνόπουλα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε mm-hmm. να τους αγοράσουμε παιχνίδια. Νευριάζομαι μερικές εταιρείες, ας πούμε, μεγάλες. Να μην πω ονόματα τώρα και μου λες, λέω ότι δεν είμαι εκρηκτική. Θέλουμε να τους αγοράσουμε αυτά τα. Πώς τα λένε, τα PlayStation. Τα θέλουν. Είναι παιδιά από την Παλαιστίνη. Είναι παιδάκια που είναι στο Πακιστάν. Είναι μερικά Ελληνόπουλα που είναι στην Αγία Βαρβάρα. Λοιπόν. Προσπαθούμε να χτυπάμε τις πόρτες για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω μερικούς χορηγούς που μας βοηθάνε. Ευχαριστώ και να σου κάνω και μια ερώτηση τέλος. Ναι, πες το, κάνω. Ωραία. Το νοσοκομείο Μετεραναίο στην Γλυφάδα. Πηγαίνω ανθρώπους χωρίς άμκα, πάντα είναι στο πλευρό μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Χόντος, το Vive 5, την κυρία Νέλη Θεοδοσίου, την ψυχολόγο, μάλιστα. Η οποία με βοηθάει πάρα πολύ, στέλνω ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας παίρνουν λεφτά. Μάλιστα. Είμαι ευγνώμων. Πες μου κάτι άλλο. Το πρόλαβα, έτσι. Θα σε δούμε. Στην τηλεόραση θα με δείτε, ναι. Όχι, στο θέατρο θα με δείτε. Στο θέατρο θα δούμε. Ναι, θα κάνω μια παράσταση το Γενάρη. Ναι. Η γυναίκα έχει ο χρόνος. Ωραίο. Δύσκολο. Μονοπρακτό. Είμαι εγώ μαζί με κάποιον σπουδαίο ηθοποιό. Είμαστε μια γυναίκα, ένας άντρας. Δεν μου το λες. Όχι ακόμα, γιατί τον ψάχνω. Okay. Θα είναι σε ένα πολύ μικρό off-Broadway θέατρο. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με το χρόνο και τη γυναίκα που σιγά σιγά εγκαταλείπεται. Είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στη λάμψη. Θα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ μαγικό. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Χάρηκα πάρα πολύ που το ξαναπάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε εκτιμώ και θα τα πούμε σε κάποια πρεμιέρα.